δημιουργεί λοιπόν μία θέση, την θέση του επιθεωρητού εκπαιδεύσεως του στρατού, την οποία αναθέτει ο Ιουστινιανός στον Βελισάριο. Ο δε Βελισάριος έχει παντρευτεί μία σπουδαία γυναίκα, την Αντωνίνα, η οποία είναι αδελφική φίλη με την Θεοδόρα. Αντωνίνα, το όνομα μη σας φαίνεται λατινικό, δεν είναι λατινικό, είναι ελληνικότατο, προέρχεται από τον ιό του Ηρακλέως, είναι, η ρίζα του είναι από το Άντωνος, ο οποίος ήταν ο ιός του Ηρακλέως, και το όνομα του Άντωνος το πήρανε μετά οι Ρωμαίοι και το έδιδαν σε αυτούς οι οποίοι ανεδεικνύονται αυτοκράτορες και είχαν λαϊκή προέλευση. Αυτοί δε πάλι εκαυκόντο ότι παίρνουν ένα τέτοιο όνομα, το οποίο ανήκε στην οικογένεια των Ηρακλειδών, και έλεγαν ότι και αυτοί είναι Ηρακλείδες. Λοιπόν, ο Βελισάριος έχει παντρευτεί την Αντωνίνα, η οποία στο παρελθόν, πριν από το γάμο, ήταν ετέρα. Ήταν χορεύτρια στο υποδρόμιο, όπως και η Θεοδόρα, και αυτή ήταν μία ετέρα. Ο πατέρας της ήταν αρκουδοτρόφος για τις ανάγκες του υποδρόμου όπου εγίνονται θηριομαχίες. Αυτός έπαιρνε τις αρκούδες. Ήταν η Θεοδόρα μία δυναμική φυσιονομία, πράγματι ήταν ετέρα. Είχε παντρευτεί έναν εκείβολο με τον οποίο πήγε στη Βόρειο Αφρική, έκανε και δύο παιδιά, εν συνεχεία στην Αντιόχεια μία μάντισσα, η οποία είχε το όνομα, Ελμίδα βέβαια, το όνομα Μακεδονία, της προφήτευσε, Μέση Ανατολή, της προφήτευσε ότι θα πάει στην Κωνσταντινούπολη και σύντομα θα γίνει πολύ πλουσία και θα αναδειχθεί σε λαμπρές θέσεις. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη η Θεοδόρα, δεν συνέχισε την άσκηση του εταιρικού επαγγέλματος, αλλά μετενόησε δια των πρώτερων δύο, εγκατεστάθη στην πόλη και ζούσε, νίκιασε ένα μικρό σπίτι και ζούσε γνέθοντας μαλλί. Δεν έχει εξακριβωθεί πώς γνωρίστηκε με τον Ιουστινιανό, υπάρχουν πολλές απόψεις, έχουν διασωθεί σε κείμενα, αλλά δεν είναι τίποτα βέβαιο. Πάντως γνωρίστηκε με τον Ιουστινιανό, ο οποίος την ερωτεύτηκε παράφορα και ήθελε να την παντρευτεί παρά τις αντιδράσεις της αυτοκράτηρας, ευθυμίας, παρά τις αντιδράσεις της μητέρας του. Αυτός την παντρεύτηκε και απεδείχθη ότι επέτυχε στο γάμο του, διότι η Θεοδόρα ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, η οποία και σε κρίσιμες στιγμές του έσωσε τον θρόνο. Όταν ανέβηκε η Θεοδόρα, ακολούθησε μια πολιτική, διότι δεν ήταν μόνο απλή αυτοκράτηρα, εστέφθη αυτοκράτηρα. Συμβασίλευε με τον Ιουστινιανό. Ίσχυε εξουσία ίδια με τον Ιουστινιανό. Ο Πατριάρχης δηλαδή, όταν έβαλε το διάδημα, το βασιλικό, το στέμα στον Ιουστινιανό, έβαλε το ίδιο και στην Θεοδόρα, ή το στην αυτοκράτηρα. Η πολιτική, η εσωτερική, την οποία εφήρμοσε, ήταν καταπληκτική. Ως πρώην εταίρα, αντιμετώπισε το πρόβλημα του εταιρισμού. Διέταξε και παλουκώσανε ή κρεμάσανε τους προαγωγούς, συγκέντρωσε τις πόρνες, τις οποίες είχε χωρίσει σε δύο κατηγορίες. Οι πόρνες οι οποίες ήταν φτωχές, τις αποκαλούσε πεζικό. Και οι πόρνες οι οποίες ήταν πλούσιες, ιδιαίτερες, έξυπνες, μορφωμένες, τις αποκαλούσε υπηκό. Το πεζικό λοιπόν το μάζεψε και τους είπε: «Εγώ θα σας δώσω πολλά λεφτά, θα σας πρικίσω για να παντρευτεί κάποιον ο οποίος δεν ξέρει τι είστε». Έτσι λοιπόν κάλεσε πολλούς βαρβάρους ηγεμόνας και έδινε μεγάλες πρίκες στις πόρνες, οι οποίες παντρεύονταν αυτούς τους ηγεμόνας ή και Έλληνες. Έδινε μεγάλη πρίκα, όσες όμως δεν θέλησαν να ακολουθήσουν αυτή την οδό, αλλά προτιμούσαν τον βίο της πορείας, τις πήρε βίαιος και τις εγκαθέρισε μέσα σε ένα κάστρο, το οποίο ονόμασε κάστρο Μεταμελίας, και μείναν εκεί κλεισμένες εφόρου ζωής, πολλές δε από αυτές αυτοκτονήσανε. Οι άλλες δε τώρα, οι εταίρες που απαιτέλουν των λεγόμενων υπηκών, ήσαν πλούσιες, μορφωμένες όπως σας είπα και έξυπνες, αυτές τις χρησιμοποίησε ως κατασκόπους. Και μέσα στην Κωνσταντινούπολη και στις μεγάλες πόλεις, η Λέφκια, Αντιόχεια κτλ. Τις έστειλε και τις υπέδειξε σε αυτές να ασχολούνται με τους διπλωμάτες, με τους πολιτικούς, με τους δικούς μας και με τους ξένους. Το ίδιο έκανε και στην Κωνσταντινούπολη και εκτός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είχε δε προοδευτικές αντιλήψεις, αναμόρφωσε πλήρως τον οικογενειακό βίο, έδωσε πολύ μεγάλα δικαιώματα στις γυναίκες. Η εποχή εκείνη δεν ήταν μια εποχή ευχάριστη για τους συζύγους, διότι η οδήποτε σύζυγος κατηγγέλλεται στην αυτοκράτορα και δίκαζε ίδια, διότι
σύμφωνα με το Βυζαντινό δίκαιο, οι αυτοκράτορες είχαν και δικαστική εξουσία. Η αδίποτε λοιπόν σύζυγος, κατήγγειλε τον σύζυγό της, ότι την υπάτα, και εφόσον το διεπίστωνε αυτό η Θεοδόρα, τον ευνούχιζε. Γι' αυτό το λόγο φοβούμενη η σύζυγη της εποχής εκείνης ήταν πιστή. Έδωσε δε στας γυναίκας ίδια δικαιώματα. Δηλαδή είπε, εάν οι σύζυγοι σας διασκεδάζουν με ετέρας, έχετε κι εσείς το δικαίωμα να έχετε εραστάς. Ήταν δηλαδή μία φεμινίστρια εκείνης εποχής με την καλή έννοια. Και στις δύσκολες στιγμές, δηλαδή τον Ιανουάριο του 532, όπου εκρήγνεται η στάση του Νίκα μέσα στον υπόδρομο, ο υπόδρομος ήταν ένα τεράστιο οικοδόμημα στην Κωνσταντινούπολη, στη μεριά της Προποντίδος, είχε μήκος 400 μέτρα και φάρδος 100, όπου εγένονται υποδρομίες ή αρματοδρομίες και όπου εγένονται διάφορες πολιτικές συγκεντρώσεις. Ο υπόδρομος στην Κωνσταντινούπολη ήταν ακριβώς ό,τι ήταν η αγορά για την Αθήνα και το φόρουμ για την Ρώμη. Τα κόμματα που υπήρχαν ήσαν πολιτικά κόμματα. Αυτές οι φατρίες στον υπόδρομο, οι πράσινοι, οι βένετοι, ή οι γαλάζοι ή οι κιανοί όπως λέγονται, και δεν ήσαν μόνο αυτές οι δύο, υπήρχαν και δύο άλλες μικρότερες. Ήταν οι κόκκινοι, οι ερυθροί και οι λευκοί, οι άσπροι. Λοιπόν, αυτές ήσαν πολιτικές παρατάξεις. Δεν ήσαν απλώς οπαδοί ενός μιας ομάδος που έκαναν αρματοδρομίες. Ήσανε κανονικά πολιτικά κόμματα της εποχής. Ο δε αυτοκράτορ έβγαινε μέσα στον υπόδρομο σε ένα ειδικό χώρο που ελέγχει το κάθισμα. Ο δε υπόδρομος επικοινωνούσε κατευθείαν με τα ανάκτορα. Δεν ήταν ανάγκη να είναι εξέχθων ανάκτορων από μεγάλους και οπωσδήποτε μεγαλοπρεπείς διαδρόμους των ανάκτορων. Έμπαινε στον υπόδρομο κατευθείαν στο μέρος που ελέγχει το κάθισμα. Εκάθιτο εκεί και συνδιαλέγεται με το λαό. Μιλούσε με το λαό, άκουγε τα παράπονα του λαού εναντίον της κυβέρνησης του. Η κυβέρνηση εκάθιτο πιο πέρα και ανάλογα αποφάσισε τι θα κάνει. Ήταν δηλαδή μια επαφή του αυτοκράτορος με τον λαό. Ο οποίος λαός ήταν διηρημένος στα δύο μεγάλα βασικά κόμματα, στους πρασίνους και στους γαλάζιους ή βενέτους, και στα δύο πολύ μικρά τα οποία δεν είχαν παίξει σημαντικό ρόλο, στους ερυθρούς και στους λευκούς. Εκεί μέσα, όταν συνεκρούστησαν τα συμφέροντα και για πολλούς άλλους λόγους που τώρα δεν είναι να τους εκθέσουμε, συνεκρούστη ο Ιουστινιανός με τους Πρασίνους, με τους Βενέτους, οι οποίοι εν συνεχεία μαζί ενώθησαν εναντίον του Ιουστινιανού, αρχίζουν από τις 13 Ιανουαρίου μία Κυριακή, την Επανάσταση, η οποία προχωρεί, διαρκεί τη δεύτερη μέρα, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη. Μεγάλες ταραχές στην Κωνσταντινούπολη, καίγονται ναοί, καίγονται τα λουτρά τους εξύπου, καίγεται η Αγία Σοφία, καταστρέφονται δημόσια κτίρια, γίνονται πολλές δολοφονίες, όλοι οι έχοντες χρήματα τρέχουν στα λιμάνια και αγοράζουν ή ενοικιάζουν βάρκες για να περάσουν απέναντι. Ο δε Ιουστινιανός είναι εγκλωβισμένος στα ανάκτορα, έχει φορέσει δίθεν από μετριοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη το ράσο του μοναχού, ενώ στην πραγματικότητα έχει ετοιμάσει δύο καράβια γεμάτα με θησαυρούς και είναι έτοιμος να φύγει. Δεν ξέρει τι να κάνει, ο στρατός είναι κλεισμένος στα στρατόπεδα, δεν μετέχει σε αυτή τη διέξη μεταξύ αυτοκράτορος και λαού. Μία προσπάθεια η οποία έγινε και βγήκαν οι ιερείς, τους οποίους ήλεγε ο Ιουστινιανός με τα Άγια Δισκοπότηρα κτλ, δεν απέδωσε, διότι βγήκε και η φρουρά ταυτόχρονα. Οι φρουρά ήταν περισσότεροι από βαρβάρους, κατεπάτησαν και τα Άγια Δισκοπότηρα, κατεπάτησαν και τους ιερείς, χάος επικράτησε, εξιγριώθη ακόμα περισσότερο ο λαός, και επειδή ο ένας έλεγε στον άλλο Νίκα, είναι αυτή η γνωστή στάση του Νίκα. Στην κρίσιμη στιγμή ο Ιουστινιανός δηλιάζει και αποφασίζει να φύγει.